το προηγούμενο διάστημα αποδείξατε ότι δεν τρομοκρατήσετε από τις απειλές της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, παιδιά μας. Δεν σας φοβίζουν και δεν θα σας υποτάξουν για τα δίκαια αιτήματά σας ούτε οι εισαγγελείς, ούτε οι σωματικοί έλεγχοι που γίνονται γύρω-γύρω τώρα στην πλατεία, ούτε οι συλλήψεις των συμμαθητών σας. Το μήνυμα είναι σαφές. Με τον αγώνα σας αποδείξατε ότι θέλετε τα σχολεία ανοιχτά. Τα αιτήματά σας είναι αυτά ακριβώς που λένε και οι υγειονομικοί, οι λοιμοξιολόγοι, οι επιστήμονες. Είναι κοροϊδία να απευθύνεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο σε μαθητές που ακόμα περιμένουν τα τάμπλετ από το Μάρτι και να τους λένε ότι η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική, ότι θα τους μπαίνει απουσία. Και μάλιστα να τους απειλούν ότι θα τους αποκλείσουν από τη μόρφωση επειδή αγωνίζονται να μορφωθούν. Και για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη μόρφωση των ίδιων των παιδιών μας, μέχρι τώρα δεν έχει προβλεφθεί τίποτα απολύτως για τις χαμένες ώρες των μαθητών που βρίσκονται σε καραντίνα εδώ και πολλές μέρες. Οι γονείς στηρίζουμε τα δικαία αιτήματά σας. Είμαστε στο πλάι σας σε κάθε μορφή που θα επιλέξει ο αγώνας σας. Οι μορφές πάλης και ο αγώνας που κάθε φορά οι μαθητές επιλέγουν να εκφράσουν τα αιτήματά τους έγκυται στην αυτοτέλεια που έχει το μαθητικό κίνημα και στις συλλογικές αποφάσεις που οι ίδιοι μαθητές λαμβάνουν. Οι σύλλογοι γονέων και οι ενώσεις γονέων πρωτοστατούν ενάντια στην προσπάθεια να ποινικοποιηθούν οι μαθητικοί αγώνες. Αυτό που χρειάζονται οι μαθητές δεν είναι εισαγγελίες και αυταρχισμός, αλλά η προστασία της υγείας τους, η ολόπλευρη μόρφωση και ελεύθερος χρόνος που εξαφανίζονται ανάμεσα στο σχολείο, εξεταστικό κέντρο και στα πανάκριβα φροντιστήρια. Σήμερα λοιπόν, για μας τους γονείς, είναι επιτακτικό ιερέο στο μαθητών ανατμήμα για λόγους ασφάλειας της υγείας, αλλά και για μορφωτικούς λόγους, να μην υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό κενό. Άρα, απαιτούμε τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, να υπάρχει καθαριότητα στα σχολεία των παιδιών μας, με ευθύνη του κράτους, να παρέχονται σε όλους τους μαθητές μέσα ατομικής προστασίας που ακόμα τα περιμένουμε, τις μάσκες εννοούμε. Όσο και να επιδιώκει λοιπόν η κυβέρνηση και διάφοροι να επιβάλλουν σε υγιεινή νεκροταφείου στα σχολεία που αγωνίζονται για τα αυτονόητα, επιστρατεύοντας αγανακτισμένους γονείς που με τη συνδρομή διευθυντών, σχολικών επιτροπών και δήμων προσπαθούν να σταματήσουν τις διαδικασίες του συνόλου των μαθητών, όπως το καταγγέλνουμε στην Πετρούπολη, στο Περιστέρι, στο Πέραμα και στο κέντρο της Αθήνας, η προσπάθειά τους δηλώνουμε δεν θα περάσει. Αυτό που λείπει από τα σχολεία μας σήμερα δεν είναι οι δυνάμεις καταστολής και η αστυνομοκρατία, αλλά η επαρκής χρηματοδότηση για να λυθούν προβλήματα όπως η ελλείψη καθηγητών, προσωπικού καθαριότητας, αιθουσών, για να μην στηβάζονται 25 και 27 μαθητές ανά τάξη. Οι μαθητές λοιπόν είναι αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι από τη μάχη που δίνουν, είναι αυτοί που έδειξαν το δρόμο σε όλους εμάς, που στάθηκαν πρωτοπόροι εδώ και ένα μήνα, οργανώνοντας τον αγώνα τους απέναντι σε μια κυβέρνηση και στο Υπουργείο που προσπαθούσε με δεκάδες τρόπους να τους βάλει εμπόδια. Είσαστε λοιπόν παιδιά νικητές, γιατί αναγκάζατε το Υπουργείο και την κυβέρνηση να σας ακούσουν. Γιατί αποδείξατε στην πράξη πλέον ότι όταν είμαστε ενωμένοι, εκπαιδευτικοί γονείς μαθητές μας φοβούνται. Γιατί τώρα πια δεν περνάει το παραμυθάκι τους ότι είσαστε αρνητές της μάσκας, ότι αγωνίζεστε για χαβαλέ, ότι θέλετε να χάσετε τάχα τη μάθημα ή ότι τα αιτήματά σας δεν είναι λογικά και τόσα άλλα. Τώρα πια όλη η κοινωνία ξέρει ότι έχετε δίκιο, γιατί ο μόνος τρόπος για να γίνεται το μάθημα κανονικά με ασφάλεια είναι να κάνουν πράξη τα αιτήματά σας με περισσότερους καθηγητές, προσωπικό καθαριότητας, απολυμάνσεις και επιπλέον αίθουσες. Δεν θα περάσουν λοιπόν οι απειλές. Δεν θα περάσουν οι απειλές των διευθυντών και των εισαγγελών, ούτε οι συλλήψεις από την αστυνομία των συμμαθητών σας. Δεν θα περάσουν οι τραμπουκισμοί μεμονωμένο δίχτυνα αγανακτισμένων γονέων που έβαλε η κυβέρνηση να βρίζουν και να χτυπούν μαθητές. Δεν θα περάσουν οι απειλές της Κεραμαίος λίγο πριν από την τελευταία πορεία ότι θα βάλει απουσίες, κακή διαγωγή και μαθήματα Σάββατα και γιορτές. Δεν θα περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης να σας δυσφημίσει. Δεν θα περάσουν τα ψέματα που είπαν για εσάς στις τηλεοράσεις και τα social media ότι είσαστε μαϊμούδες, αλήτες, τεμπέληδες και κακομαθημένα παιδιά. Αποδείξατε ότι ο αγώνας σας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είμαστε λοιπόν περήφανοι για σας παιδιά. Θα σταθούμε δίπλα σας ό,τι και απόφαση να πάρετε στο μέλλον για οποιαδήποτε μορφή του αγώνα σας.